Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος για το σχόλιο της ημέρας. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα. Έχουμε ένα, ας πούμε, μικρό πράσινο φως από ό,τι διαφαίνεται από τις Βρυξέλλες. Γιατί αυτό το μέτωπο ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία, με σκοπό τη χαλάρωση των μέτρων και γενικότερα αυτή η υπόθεση μιας ευελιξίας που πρέπει να υπάρχει στα θέματα αυτά, και οι σοσιαλιστές το ίδιο είπαν, χαλάρωση πολιτικών λιτότητας, δημιουργούν μια, έτσι, κάποιες προϋποθέσεις που νομίζω ότι μπορεί να τις εκμεταλλευτεί και η ελληνική πλευρά. Γιατί είδαμε και τον κύριο Σαμαρά στην ομιλία του να επικεντρώνεται στη μεσαία τάξη και στην κατάρρευσή της και να αναφέρεται και στη δημοκρατία και το ότι υπονεμεύονται τα θεμέλια της μέσα από αυτή την κατάρρευση. Τώρα, πώς και με ποιο τρόπο αυτά όλα θα πάρουν ένα πρακτικό αποτέλεσμα, δεν ξέρω, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια έντονη διαμάχη που αφορά την ιδιωτικοποίηση ενός μέρους της ΔΕΗ και τις επικείμενες απεργίες την επόμενη εβδομάδα, που μπορούν να οδηγήσουν και σε blackout, γιατί ξεκινάνε από τις μεγάλες μονάδες που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα και υπάρχει μια απειλή blackout και δεν ξέρω αν μπροστά μας μπορούμε να δούμε και κάποια εικόνα που μπορεί η κυβέρνηση να δώσει προς τους πολίτες που πλήττονται, γιατί αυτά τα υπεσκημένα για να δούνε θέματα όπως η υπόθεση των οφειλόμενων, αυτά που θα πληρώσουμε για το σπίτι μας, δηλαδή το χαράτσι, ή το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης αν θα μειωθεί, και το κυριότερο, το πετρέλαιο, το οποίο έχει αποδώσει μείον έσοδα 400 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για αυτή τη μεσαία τάξη που πλήττεται βάναυσα, και από την άλλη μεριά, πώς μπορούν να το δεχθούν οι δανειστές μας που επιμένουν στα προαπαιτούμενα, στην πάταξη της φορολογιαφυγής και στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος και αυτός να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί η υπόθεση δικαστικών και ενστόλων έχει ένα δισεκατομμύριο περίπου, το οποίο από κάπου πρέπει να βρεθεί και ελπίζουμε να μην είμαστε εμείς και πάλι, ο ιδιωτικός τομέας δηλαδή, και αυτή η περίφημη μεσαία τάξη που πλήττανε, που θα πληρώσει και πάλι τα σπασμένα. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο πλέον, το πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό. Είχαν υπολογίσει λάθος προφανώς, πάλι λάθος κυβερνητικοί σχεδιασμοί, να ευνοηθούν οι δικαστικοί, ήρθε το αίτημα από τους 5 αντάρτες για τους ενστόλους, μπαίνουν οι ένστολοι, δημιουργούνται νέα κενά. Φαντάζομαι ότι αυτό που φοβούνται όμως περισσότερο είναι πως έχει ανοίξει ο δρόμος και για άλλες τάξεις του δημοσίου, μέσω δικαστικών αποφάσεων. Είναι προφανές και είναι και δυστυχώς μια εικόνα που δεν μας αρέσει, να βλέπουν να δικαιώνονται μόνο αυτοί που προσφεύγουν στα ανώτατα δικαστήρια και προέρχονται από το δημόσιο τομέα και κανένας από αυτούς προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή όλες οι αποφάσεις για τις προσφυγές του ιδιωτικού τομέα για όσα έχουν υποστεί θεωρούνται ότι καλώς γενωμένα και οι αποφάσεις για το δημόσιο τομέα κακώς γενωμένα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο φέρνουν σε σύγκρουση το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ας μην ξεχνάμε ότι ο ιδιωτικός τομέας και με τη φορολόγηση, άμεση-έμεση και γενικότερα με όλα αυτά τα μέτρα που τον έχουν πλήξει βάναυσα, πληρώνει τα σπασμένα ενός δημόσιου τομέα που ήταν έως τώρα ένας σπάταλος δημόσιος τομέας με ποσοστό εργαζομένων μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε και βεβαίως θα έπρεπε να έχει λιγότερους αξιοπρεπώς αμοιβωμένους, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα στην οποία ο κάθε ένας έκανε ό,τι ήθελε και δεν υπολόγιζε ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα στο τέλος. Άσομαι να σας ευχαριστήσω πολύ.